κοντά μας και ο Αργύρης Πούλος, προπονητής του Παλαινιακού. Κώδης προσπαθήσει απέναντι σε ένα από τα μεγάλα φαβορί, όχι μόνο για την άνοδο αλλά και για την κατάκτηση του κυπέλου, του Σαρωνικού Αναβήσου. Δεν τα καταφέρατε, ήταν με 2-1, δίνοντας και χρόνο συμμετοχή σε παίχτες που είχαν αγωνιστεί ελάχιστα, μοιράζοντας το χρόνο. Το σχόλιο σας. Ο αγώνας ήταν δύσκολος, το ξέραμε εξ αρχής. Ερχόμασταν από ένα ψυχολογικό σοκ την Κυριακή. Όμως το μεγάλο κέρδος, η ομάδα σήμερα έχει ένα μεγάλο κέρδος. Έπαιξαν παιδιά τα οποία είχαν να παίξουν 90 λεπτό 3 χρόνια. Παιδιά τα οποία δεν είχαν πολλά λεπτά συμμετοχής. Αλλάξαμε την ομάδα κατά τα 8, 9, 11. Μου δόθηκε ευκαιρία να ξεκουράσω κάποια παιδιά. Επιβάρυνα ένα-δυο. Αλλά η ομάδα έδειξε ότι έχει και βάθος. Ότι έρχονται παιδιά από πίσω με πολλές δυνατότητες και στο μαραθώνιο του πρωταθλήματος θα πάρουμε πάρα πολλές βοήθειες από αυτά τα παιδιά μας σε πολύ καλό δρόμο. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από την αγωνιστικότητα των παιδιών και απλά τώρα όλοι θα εστιάσουμε στο μάτς της Κυριακής με το Κοροπείο που θέλουμε οπωσδήποτε να κερδίσουμε. Το οπωσδήποτε γιατί μας αξίζει. Νομίζω ότι η ομάδα θα δείξει καλό πρόσωπο από εδώ και πέρα, θα έχει πολύ καλό πρόσωπο και θα πάρουμε και τα αποτελέσματα που θέλουμε για να εξασφαλίσουμε τη γρήγορη παραμονή μας στην κατηγορία και να βάλουμε τον επόμενο στόχο. Ευχαριστούμε πολύ, κότσι, καλή συνέχεια. Να είστε καλά.